Καλησπέρα σε όλες και όλους. Εκ μέρους της οργάνωσης της Νέας Αριστεράς Λέσβου σας καλωσορίζω στην προεκλογική μας εκδήλωση. Θα καλέσω στο βήμα την καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου Εύη Σαμπανίκου για να παρουσιάσει τον σύντροφο υποψήφιο ευρωβουλευτή Θόδωρο Παραδέλε. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Σας καλωσορίζουμε στην απόψινή μας εκδήλωση, όπως καλωσορίζουμε και τον σύντροφο Τσακαλώτο. Και λοιπόν, μου ανέθεσαν το πιο δύσκολο. Να κάνω μία παρουσίαση του Θόδωρου. Του Θοδωρή Παραδέλη. Λέω ότι είναι το πιο δύσκολο, γιατί είναι τόσα πολλά αυτά που θα μπορούσε να πει κανείς, που δεν θα έφταναν τα 2-3 λεπτά μιας παρουσίασης. Από την άλλη είναι τόση η σεμνότητα και το ήθος του συγκεκριμένου ανθρώπου που δεν θα μας άφηνε ποτέ να τα αποκαλύψουμε όλα. Ξέρουμε ότι ο Θοδωρής Παραδέλης είναι από χρόνια, εδώ και χρόνια, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ομότιμος πια. Είναι εκ των ιδρυτών του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, ουσιαστικά εκ των ιδρυτών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς το όνομά του και η παρουσία του είναι άμεσα συνδεμένα με το νησί και με το ίδιο με τη σταθερή παρουσία μάλλον του Πανεπιστημίου στο νησί. Φυσικά δεν γίνεται να μη συμβουλευτώ ένα γραπτό βιογραφικό για να πω 2-3 πράγματα για τον ίδιο. Σπούδασε αρχικά ιστορία και αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, σκηνοθεσία στη Σχολή Σταυράκου, κοινωνιολογία και ανθρωπολογία στο Πανεπιστήμιο του Ντάραμ, το διδακτορικό του στην κοινωνική ανθρωπολογία με υποτροφία στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, όπου δίδαξε για μία τριετία. Εργάστηκε στη συνέχεια ως ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Επιστημών, στο Ίδρυμα Ερευνών για το Παιδί και το 1985 ως σύμβουλος στη Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την οργάνωση του τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Δίδαξε λοιπόν εκεί από το 1977 και διδάσκει ως σήμερα αμυστή πλέον στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, πράγμα που τον τιμά ακόμη περισσότερο. Έχει δημοσιεύσει μόνος ή με συνεργασία συναδέλφων 8 βιβλία, πολλά άρθρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει οργανώσει ή συμμετάσχει σε πολλά ελληνικά και ξένα συνέδρια και έχει μεταφράσει πάνω από 40 βιβλία κοινωνικής ανθρωπολογίας, πολιτικής φιλοσοφίας και ψυχολογίας. Εδώ θα πρέπει να κάνω ένα σχόλιο. Το να έχει μεταφράσει κανείς, παράλληλα με την υπόλοιπη επιστημονική του δραστηριότητα, περισσότερα από 40 βιβλία στην ευρύτερη περιοχή της επιστήμης που θεραπεύει, δεν είναι καθόλου μικρό πράγμα. Είναι σαν να επινοεί από την αρχή κάθε λέξη της ελληνικής γλώσσας, κάθε κομματάκι μικρό της ελληνικής ορολογίας, σαν να ξαναχτίζει την επιστήμη στη δική μας γλώσσα. Ίσως είναι από τα δυσκολότερα πράγματα που μπορεί να κάνει κανείς η επιστημονική μετάφραση. Και αν δείτε την ποικιλία των τίτλων, μπορείτε να καταλάβετε το εύρος, το πολύ μεγάλο εύρος των γνώσεών του. Έχει επισκεφθεί για έρευνα με υποτροφίες ή επιχορηγήσεις ξένα εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως το Εργαστήριο Ανθρωπολογίας της Γαλλίας, του Παρίσι, το London School of Economics, το Πανεπιστήμιο Princeton, τον ΗΠΑ, καθώς και πανεπιστήμια της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Συμμετείχε ως υποψήφιος στις δημοτικές εκλογές του 10, στο σχήμα αλλαγή πορείας, στις βουλευτικές του 12, ως υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ τότε. Φυσικά σήμερα είναι μέλος μιας αριστεράς, όπως όλοι μας αλλιώς θα βρισκόμαστε εδώ. Από το Μάιο του 2016 μέχρι πρόσφατα ήταν πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Μυτιλίνης και το υπόλοιπο του βίου του είναι πάλι συνδεδεμένο με την πόλη. Η οικογένειά του είναι έγκαμος, έχει 2 παιδιά, διαμένει στη Μυτιλίνη ανελιπώς τα τελευταία περίπου 40 χρόνια. Είναι ένα πρόσωπο αγαπητό στην κοινωνία της Μυτιλίνης. Δεν είναι από τους συναδέλφους που μπορεί να τους βρει κανείς μόνο στο Πανεπιστήμιο, αλλά έχει συνδέσει τη ζωή της πόλης
με το Πανεπιστήμιο και αυτή η αδιάλειπτη παρουσία του τονίζει τη συνεισφορά του και στον ακαδημαϊκό χώρο αλλά και στην τοπική κοινωνία. Θα αφήσω το λόγο στον ίδιο, έχω πει αρκετά νομίζω, δεν θέλω να τον κάνω αισθανθεί άβολα. Θοδωρή, σου παραδίδω το μικρόφωνο. Συντρόφισσες, σύντροφοι, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ από καρδιάς για την παρουσία σας. Ευχαριστώ πολύ. Στη συγκεκριμένη αυτή συγκυρία δεν έχει τόσο σημασία το βιογραφικό όσο οι πολιτικές θέσεις ενός υποψηφίου. Επιτρέψτε μου λοιπόν να αναφερθώ εν συντομία σε 5 σημεία που θα ήθελα να θίξω σε σχέση με τις επικείμενες ευρωεκλογές. Πού βρισκόμαστε, σημείο πρώτο, πού βρισκόμαστε ως προς την Ευρώπη. Ο Ενρίκο Λέτα, πρώην Πρωθυπουργός της Ιταλίας, σε μια πρόσφατη έκθεση 147 σελίδων, διαπιστώνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χάνει το τρένο της ανταγωνιστικότητας και κινδυνεύει να μετατραπεί σε παρέα της διεθνούς οικονομίας. Ουσιαστικά, οι ηθήνοντες της Ευρώπης και οι αρχιτέκτονες του φιλελευθερισμού παραδέχονται ότι το νέο φιλελεύθερο μοντέλο έχει αποτύχει. Το ευρωπαϊκό οικοδόμημα δηλαδή έχει πλέον ρογμές. Αλλά αυτό είναι θετικό. Γιατί από τις ρογμές μπαίνει το φως. Όπως λέει ο μεγάλος ποιητής και αγαπημένος μου Λέωνα Κόεν. Φέτος οι ευρωεκλογές διαφέρουν από όποιες προηγούμενες. Αφενός η πόλεμη Ουκρανία-Γάζα που δεν είναι τοπική πόλεμη, υπόψη, απειλούν την παγκόσμια ειρήνη, προαπαιτούμενο για τη δημοκρατία, που είναι προαπαιτούμενο για την ευημερία. Ενώ η κλιματική αλλαγή απειλεί την ίδια μας την επιβίωση, πλέον αρχίζει και γίνεται συνείδηση. Τα δύο αυτά δημιουργούν κύματα μεταναστεύσεων, υπονομεύουν τις οικονομίες, αυξάνουν το επισιτιστικό πρόβλημα, στρέφουν τους πόρους προς την πολεμική βιομηχανία, αφαιρώντας πόρους από πού? Από τους τομείς της υγείας, της πρόνοιας, της παιδείας και ευνοούν την αύξηση του ακροδεξιού λαϊκισμού. Όλα πάλι αυτά, με τη σειρά τους, ανατροφοδοτούν την υπονόμευση της ειρήνης και ενισχύουν την κλιματική αλλαγή και ο φαύλος κύκλος συνεχίζεται. Οι ευρωπαϊκές εκλογές, ωστόσο, δεν είναι εκλογές δεύτερης διαλογής, όπως συνήθως αναφέρεται. Το 70% των αποφάσεων των ευρωπαϊκών θεσμών επηρεάζουν τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις των χωρών μελών. Οπότε χρειαζόμαστε λύσεις. Τι λύσεις? Που λαμβάνουν υπόψη ότι τα πράγματα συνδέονται μεταξύ τους με πολύπλοκους, και το τονίζω, πολύπλοκους τρόπους. Χρειαζόμαστε ολιστικές, σχεδιασμένες αριστερές λύσεις που λαμβάνουν υπόψη το ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται κάθε φορά ένα μεμονωμένο πρόβλημα. Το να αντιπολιτεύεσαι σε ευρωπαϊκό επίπεδο την νεοφιλελεύθερη Κομισιόν δεν διαφέρει από το να αντιπολιτεύεσαι σε εθνικό επίπεδο τη Νέα Δημοκρατία, όταν μάλιστα πολλές φορές η ελληνική αυτή κυβέρνηση δεν εφαρμόζει τις αποφάσεις καν της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χρονοτριβεί προς όφελος συγκεκριμένων συμφερόντων. Σημείο δεύτερο. Πού βρισκόμαστε εδώ, στην Ελλάδα? Εδώ, μου επιτρέπετε, θα είμαι τηλεγραφικός. Θα λέω λέξεις. Ακρίβεια, οικονομική ανασφάλεια, έλλειψη μιας σταθερής και μόνιμης εργασίας, αδυναμία των νέων να στήσουν ένα νοικοκυριό, αδυναμία να σχεδιάσει κανείς τη ζωή του, που έχει και δημογραφικές επιπτώσεις, να μην το ξεχνάμε, και είναι σε πολύ σοβαρό θέμα. Άρση των συλλογικών συμβάσεων, αδιαφάνεια και κατασπατάληση δημόσιων πόρων σε εκλεκτούς, απευθείες αναθέσεις που φέρνουν καταθέσεις και ανέσεις σε κάποιους. Τέμπη, πύλος, αναπροωθήσεις, παρακολουθήσεις, έμεση εμπλοκή σε πολεμικές σειράξεις, αντιφατική τελείως εξωτερική πολιτική, επίθεση κατά τις ελευθεροτυπίες και τόσα άλλα.
Τι ωραίος κόσμος, παπά. Είμαστε τελικά μια ωραία ατμόσφαιρα εδώ μέσα. Σημείο τρίτο. Αποχή. Που με απασχολεί πάρα πολύ. Με ρωτάνε τι μπορεί να γίνει, τι θα κάνετε μπροστά σε ένα 41% κτλ. Της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά η ιστορία δεν είναι προβλέψη. Το 41% αρχίζει να μειώνεται. Είδαμε κόμματα με 52% στο παρελθόν να συρρυκνώνονται και απ' την άλλη ένα ακόμα 3% να γίνεται κυβέρνηση. Η ιστορία είναι πονηρή, έλεγε ο έλεγος Αίγελος. Αυτό που πρέπει να μας απασχολήσει είναι πραγματικά η πραγματική πλειοψηφία. 47,17 αποχή. Αποχή. Μισός πληθυσμός ή μάλλον το μισό σώμα των εκλογών. Είναι κάτι που το είπα και θα το ξαναπώ και θα το επαναλαμβάνω. Καταλαβαίνω ότι ο κόσμος είναι απογοητευμένος. Όταν δεν έχεις διέξοδο. Όταν για οποιοδήποτε πρόβλημα θεωρείς εσύ υπεύθυνος, εσύ φταίς γιατί είσαι φτωχός, για παράδειγμα. Η επιστροφή δηλαδή του επαχθούς κοινωνικού δαρβινισμού. Όταν σε οδηγούν να ζεις για να επιβιώσεις αντί να επιβιώνεις για να ζήσεις. Τότε είτε στρέφεσαι στη δίθεν αντισυστημική ακροδεξιά και τους προφανώς και τους φανταστικούς τους εχθρούς, είτε απέχεις από την πολιτική έχοντας την ψευδαίσθηση ότι είσαι εκτός παιχνιδιού. Η ζωή ωστόσο δεν είναι βιολογικό πρόβλημα, είναι πολιτικό πρόβλημα. Αλλά θα πρέπει να τονίσω ότι η αποξένωση από τις πολιτικές διαδικασίες δεν είναι μια ουδέτερη στάση. Είναι μια πολιτική θέση και τολμώ να πω μια αντιδημοκρατική θέση. Που δυστυχώς, και εδώ απευθύνομαι κυρίως σε ένα μεγάλο τμήμα της νεολαίας, ευνοεί ακριβώς αυτούς που αύριο θα τους απογοητεύσουν και πάλι με τα μέτρα που θα λάβουν εις βάρος τους. Εσείς οι νέοι θα πάρετε τη σκυτάλη αύριο. Έχετε πίσω σας μια ιστορία που τσακίζει. Τιμήστε τη. Τους απογοητευμένους όμως αυτούς για να τους κερδίσεις πρέπει αφενός να προτείνεις γεωμένες, ρεαλιστικές και καλά σχεδιασμένες αριστερές λύσεις και αφετέρου να κατακτήσεις την αξιοπιστία σου. Σημείο τέταρτο. Ακροδεξιά. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ακροδεξιά άνοδος στην Ευρώπη μας ανησυχεί τη στιγμή μάλιστα που στον τόπο μας ένα μέρος της με πιο κομψή περιβολή βρίσκεται εντός της Νέας Δημοκρατίας. Το γιατί παρατηρείται αυτή η άνοδος έχει διάφορους λόγους. Θα πω μερικούς. Η οικονομική ανασφάλεια που οδηγεί σε αυτό που έλεγα παραπάνω ζούμε για να επιβιώνουμε. Μιλάμε συχνά για συντηρητισμό. Υπάρχει ιδεολογικός συντηρητισμός της ακροδεξιάς, τον οποίο καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε άμεσα, αλλά υπάρχει και ο συντηρητισμός της επιβίωσης. Δεύτερο, η εργαλοποίηση και δαιμονοποίηση της μεταναστευτικής της μετανάστευσης που οδηγεί σε ένα πόλεμο των φτωχών εναντίον των φτωχότερων. Η άνοδος των ακραίων εθνικισμών με αφορμή τους πολέμους. Και τέλος, η ψηφοθυρική στάση των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και της δικής μας προφανώς να μην δυσαρεστήσουν κάποιες ομάδες ψηφοφόρων. Τελευταίο παράδειγμα, η υπόθεση συμφωνίας των Πρεστών όπως τίθεται σήμερα. Σημείο 5. Νέα αριστερά. Φύγαμε από τον νυν ΣΥΡΙΖΑ για πολλούς λόγους που σε 10 γραμμές εδώ και καιρό ο σύντροφος Ευκλήδης συνόψισε με τρόπο όντως γεωμετρικό. Ας αναφερθεί ο ίδιος αν θέλει. Εγώ θα περιοριστώ στο εξής. Στο γεγονός ότι μας δικαίωσε ο ίδιος ο πρόεδρος του νυν ΣΥΡΙΖΑ πριν λίγες μέρες, δεν ξέρω αν το κατάλαβε, όταν ο ίδιος παραδέχτηκε ότι το ΣΥΡΙΖΑ είναι το πολιτικό σπίτι του κέντρου. Ακριβώς. Γι' αυτό φύγαμε. Φύγαμε διότι είμαστε αριστεροί, δεν είμαστε κέντρο. Στη συνέχεια, αλλά τι είναι αυτό το κέντρο επιτέλους, να δούμε και αυτό. Κάποτε η λέξη είχε κάποιο πιθανό νόημα στα δικά μας τουλάχιστον συμφραζόμενα ελληνικά. Ένωση κέντρου για παράδειγμα.
Στη συνέχεια ακολούθησε η σοσιαλδημοκρατία ανάμεσα στην αριστερά και τη δεξιά. Σήμερα κέντρο δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Είναι μια λέξη πιο κοντά κατ' εμέ στην έννοια του αχταρμά παρά σε οποιοδήποτε πολιτική ιδεολογία. Και αναρωτιέμαι, εδώ είναι η μειοκακία, μήπως είναι μια μετονομασία του κουμαρό. Προσωπικά ακολούθησα από νωρίς μια διαδρομή, ένα μονοπάτι συγκεκριμένων αξιών αριστερών και δημοκρατικών πολιτικών θέσεων και αυτό το μονοπάτι με οδήγησε στην Νέα Αριστερά ή όπως το διατύπωσε πολύ καλύτερα από μένα, θαυμάσια, ο καθηγητής Δημήτρης Χριστόπουλος, στηρίζω τη Νέα Αριστερά διότι αυτός είναι ο φυσικός μου πολιτικός χώρος. Μια αριστερά ανανέωσης, ριζοσπαστικής σκέψης, κριτικής, αυτοκρατικής, θα το ξαναπώ, αυτοκριτικής, μια αριστερά δημοκρατικών διαδικασιών, μια συμπεριληπτική αριστερά, μια αριστερά της λογοδοσίας. Μια αριστερά που αναδιαρθρώνει τα πολιτικά πράγματα, αναδεικνύει νέα προτάγματα, νέα ιδέες, τα έχουμε ανάγκη αυτά. Μια αριστερά γιωμένη, που αναπροσαρμόζει τη σχέση της με την τρέχουσα πραγματικότητα, στοιχειώδης μαρξισμός, διευρύνει τις συμμαχίες και κατακτά την αξιοπιστία της. Η Νέα Αριστερά έχει αναφίβολα μια έρημο να διασχίσει, αλλά όπως γράφει ένας άλλος αγαπημένος ποιητής, ο Χαλίλ Γκιμπράν, την αυγή μπορείς να τη φτάσεις μόνο περπατώντας το μονοπάτι της νύχτας. Η Νέα Αριστερά, πιστεύω, διέσωσε την αξιοπρέπεια ενός συγκεκριμένου πολιτικού χώρου και είναι η τιμή μου που εντάχθηκα σε ένα ευρωψηφοδέλτιο υψηλού αριστερού επίπεδου. Διότι ο καιρός, διότι είναι καιρός μάλλον, να ασχοληθούμε με την πολιτική και όχι με το lifestyle, τα ριχά συνθήματα, τις δίθεν αντισυστημικές ιδεολογίες, τους ψηφοθυλικούς λαϊκισμούς και τις συζητήσεις για το μισό κιλό φέτας. Ας δώσουμε λοιπόν φωνή στο δίκαιο μας, ας ψηφίσουμε Νέα Αριστερά, όχι γιατί η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, ίσα ίσα, διότι η ελπίδα ούτως ή άλλως δεν πεθαίνει ποτέ. Κοιτάξτε την ιστορία μας. Επιτρέψτε μου να κλείσω ως εξής, με μια ιστορική αναδρομή στη Ρώμη. Ο Ρωμαίος συγκλητικός, Κάτων ο πρεσβύτερος, όταν αγόρευε στη Σύγκλιτο, όποιο και να ήτανε το θέμα, το ζήτημα της αγόρευσης, κατέλεγε με την εξής φράση, «Κατά τα άλλα, η Καρχιδόνα να καταστραφεί». Παραφράζοντας τον και αντιστρέφοντας τον, τελειώνω με τη φράση «Κατά τα άλλα, η Παλαιστίνη να αναγνωριστεί». Σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλοι και φίλες, είναι χαρά που είμαι εδώ στη Μυτιλίνη για πολιστή φορά. Είχα και την κόρη μου που θα τελειώσει, θα ορκιστεί την Πέμπτη από την ανθρωπολογία. Θα μου επιτρέψετε να πω πρώτα ότι είναι τιμή να είμαι με τον Θόδωρο το Παραδέλη για όλους τους λόγους που είπε η κυρία Σαμπάνη. Σαμπανίκου. Για όλους τους λόγους που είπε η κυρία Σαμπανίκου, αλλά και για ένα άλλο λόγο. Η κόρη μου, όπως σας είπα, είναι ανθρωπολόγος. Η σύντροφός μου, η Όλγα Νάση, που είναι και επίσης υποψήφια, είναι ανθρωπολόγος μαζί με σένα, Θόδωρο, και προσπαθούν εδώ και καιρό να με κάνουν άνθρωπο. Τι εννοώ με αυτό? Προσπαθούν δηλαδή να με κάνουν λιγότερο τεχνοκράτη και να καταλαβαίνω περισσότερο την κοινωνία. Αρχίζω αυτό γιατί, με αυτόν τον τρόπο, γιατί ένας από τους βασικούς, μία από τις βασικές αρχές, αξίες της αριστεράς, είναι η αλληλεγγύη. Και νομίζω ότι η ανθρωπολογία και οι ανθρωπολόγοι είναι ακριβώς αυτό. Παίρνουν διαφορετικές κουλτούρες, θα με διορθώσει το δρόμο, δεν τα λέω καλά, παίρνουν διαφορετικές κουλτούρες από διαφορετικές χώρες και προσπαθούν να καταλάβουν, να μπουν στα παπούτσια του αλλού. Αν δεν μπεις στα παπούτσια άλλων λαών, άλλων συνανθρώπων μας, που έχουν άλλα προβλήματα, που τα βλέπουν με διαφορετικό τρόπο, δεν μπορεί να είσαι αριστερός, δεν μπορεί να είσαι αριστερή. Γιατί ο αριστερός και αριστερή
αρχίζουν από το να κατανοήσουν τον κόσμο και αυτά που έχουμε κοινά, αυτά που θέλουμε να σώσουμε, αυτά που μας πειράζουν, που γίνεται κακός. Και η ανθρωπολογία έχει πάρα πολύ μεγάλη συνεισφορά και ο Παραδέλης έχει πολύ μεγάλη συνεισφορά σε αυτή την παράδοση, που είναι από τους πρώτους μαζί με και το Παπαταξιάρχη, που ήταν και αυτός εδώ δικό σας, που δίδασκε για πολλά χρόνια. Καταλαβαίνουμε τι γίνεται στην Γάζα. Αυτό, γι' αυτό άρχισα με τον τρόπο. Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή. Έχουμε ένα πρωθυπουργό που είπε ότι υποστηρίζει το Ισραήλ, αλλά δεν θέλει να υπάρχουν πολλές ανθρώπινες απώλειες. Και θεωρώ ότι οι δημοσιογράφοι που είναι εκεί πίσω αριστερά έχουν ένα χρέος κάθε φορά που βλέπουν έναν αντιπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Τα 20.000 παιδάκια που έχουν σκοτωθεί τώρα είναι παραπάνω ανθρωπιστική κρίση από ό,τι επιτρέπεται. Τα 30.000, τα 40.000, τα 50.000. Είναι ένα ζήτημα που ριζιλεύει την ελληνική κυβέρνηση και ριζιλεύει επίσης και την ίδια την Ευρώπη. Ότι δεν έχει το σθένος αυτή η Ευρώπη να πει μπάστα. Ότι είμαστε μια Ευρώπη της ειρήνης. Γιατί έτσι άρχισε η ειρήνη, η Ευρώπη, συγγνώμη. Άρχισε από το μανιφέστο του Σπινέλη στη μέση του, προς το τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, που λέει ότι πρέπει να φτιάξουμε μια Ευρώπη η οποία θα είναι της ειρήνης, που δεν θα επιτρέπει αυτά τα πράγματα που μόλις γίνανε, που δεν θα επιτρέπει ξένες δυνάμεις να μας επηρεάζουν και μαζί θα λύνουν τα προβλήματά μας. Και έχουμε μια Ευρώπη που δεν κάνει τίποτα για να σταματήσει αυτή η σφαγή. Η Νέα Αριστερά έβαλε ένα θέμα και στο ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ. Να καταθέσουμε και να συζητήσουμε στη Βουλή την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Γιατί με αυτό το τρόπο, ακολουθώντας την Νορβηγία, την Ισπανία και την Ιρλανδία, θα μπορούμε να κάνουμε κάτι. Να πιέσουμε σε μια κατεύθυνση. Να απομονώσουμε τη γενοκτονία που βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας. Και άρχισα έτσι, γιατί θεωρώ ότι αυτός είναι ο ρόλος της Νέας Αριστεράς. Ο ρόλος της Νέας Αριστεράς, αφού πάμε καλά στις εκλογές, είναι να θέτει μια ατζέντα χωρίς ταμπού. Να μπορεί να είναι αυτή η δύναμη που συζητάει με άλλες δυνάμεις στο προοδευτικό αριστερό χώρο για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτής της χώρας. Γιατί είμαστε σε μια χώρα, είπε και ο Θόδωρος αρκετά για αυτά και με βοηθάει να μην πω παραπάνω, που είμαστε μπλοκαρισμένοι. Είμαστε μπλοκαρισμένοι στην οικονομία, είμαστε μπλοκαρισμένοι στην κοινωνία, είμαστε μπλοκαρισμένοι στο κράτος δικαίου. Μπλοκάρισμα σημαίνει ότι κάτι ραγδαίο πρέπει να αλλάξει, να ξεφύγουμε όχι από τη σταθερότητα που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά από τη στασιμότητα. Γιατί είναι στασιμότητα να είσαι στην προτελευταία θέση στο εισόδημα, στο κατακεφαλήν εισόδημα και να ξέρεις ότι η Βουλγαρία θα σε ξεπεράσει στα επόμενα χρόνια. Γιατί είναι στασιμότητα, μπλοκάρισμα, να έχεις ένα οικονομικό μοντέλο που είναι ακριβώς το ίδιο οικονομικό μοντέλο που ήταν πριν από το 2009 και μας έφερε στην κρίση, που βασιζότανε στο τουρισμό, που βασιζότανε στην οικοδομή, που βασιζότανε στο τραπεζικό σύστημα. Δεν θα αυξηθούν οι μισθοί των παιδιών μας με αυτό το μοντέλο, που δεν δημιουργεί νέες και καλές θέσεις εργασίας. Γι' αυτό λέμε ότι είναι μπλοκαρισμένο αυτό το σύστημα. Δεν είναι μόνο ότι τα παιδιά μας έχουν χαμηλούς μισθούς, είναι ότι θα έχουν και χαμηλούς μισθούς και σε 5 χρόνια και σε 10 χρόνια και σε 15 χρόνια αν δεν αλλάξει κάτι. Αυτό σημαίνει στασιμότητα. Στασιμότητα σημαίνει ότι χρειάζεται να αυξηθούν οι μισθοί και δεν έχεις το αναπτυξιακό μοντέλο να το κάνεις αυτό,
αλλά δεν κάνεις και τα στοιχειώδη. Λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση με οδηγία της ότι 80% των εργαζομένων πρέπει να καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις. Και σε όποια χώρα δεν είναι 80%, πρέπει να παρουσιάσουν σχέδιο πώς θα φτάσουμε στο 80%. Και η κυβέρνηση ξέρει ότι σε εμάς λέει ότι είναι 15%, στην πραγματικότητα είναι 10%. Ξέρετε ότι είμαι καλός άνθρωπος, ότι δέχομαι το 15%, αλλά κανένα σχέδιο. Όχι μόνο δεν έχει πάρει κανένα σχέδιο, αλλά το πρώτο πράγμα που έκανε η Νέα Δημοκρατία μετά από την νίκη της το 2019 ήταν να καταστρέψει τις συλλογικές συμβάσεις. Και είναι υποκρισία να λέει ο κύριος Μητσοτάκης ότι εμείς θέλουμε στη δεύτερη τετραετία να αυξηθούν οι μισθοί. Δεν αυξάνονται οι μισθοί αν δεν έχει συλλογικές συμβάσεις. Το βασικό ερώτημα για τη Νέα Αριστερά που μας έρχεται από κάτω είναι τι θα κάνετε με τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτό μας λένε. Ότι είσαστε διασπασμένοι, ότι είσαστε πολλά κόμματα, ότι ουσιαστικά μας λέτε ότι θα υπάρχει ο Μητσοτάκης και για μια τρίτη τετραετία και μια τέταρτη τετραετία. Και κάντε κάτι. Και έχουμε και εμείς την δικιά μας την απάντηση. Πρώτον, δεν είναι θέμα Μητσοτάκη. Είναι θέμα το κοινωνικό, οικονομικό μπλοκ που στηρίζει το κύριο Μητσοτάκη. Άρα για την αριστερά δεν είναι να βρεις το χαρισματικό ηγέτη που θα αντιμετωπίσει κάποιον άλλον χαρισματικό ηγέτη. Για την αριστερά είναι να αναλύσεις ποιο είναι το κοινωνικό πολιτικό μπλοκ και δεν είναι μόνο ο Λάτσης ή ο Βαρδινογιάννης ή οι 200 οικογένειες που λέει του ΚΚΕ. Υπάρχουν νικητές από την αγορά. Εμείς μπορεί να λέμε ότι έχουμε μια στεγαστική κρίση και έχουμε στεγαστική κρίση που αυξάνονται οι τιμές, αλλά πολλοί άνθρωποι έχουν βγάλει πολλά λεφτά που έχει αυξηθεί η αξία των τιμών στα κίνητα και στα δίκαια. Άρα είναι να ξέρεις ποιο είναι το κοινωνικό μπλοκ και να φτιάξεις ένα κοινωνικό μπλοκ αντίστοιχο με αυτό. Αυτό θέλει να κάνει η αριστερά. Θέλει δηλαδή η νέα αριστερά να, μετά από τις εκλογές να θέσει μια ατζέντα που απαντάει στα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός. Και τα μακροπρόθεσμα, γι' αυτό άρχισα με το παραγωγικό μοντέλο που δεν μπορεί να στηρίξει τους μισθούς, και ένα παραγωγικό μοντέλο δεν μπορεί να βασιστεί μόνο στις μεγάλες επιχειρήσεις. Ο Θόδωρος μας είπε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να σας πω το εξής γι' αυτό. Αν είναι να αλλάξει η χώρα μας, αν είναι να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή, τι χρειαζόμαστε στη Μυτιλίνη, στην Ήπειρο? Χρειαζόμαστε πολλές μικρές επενδύσεις. Πού βγάζουν τα λεφτά οι μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες? Από λίγες μεγάλες επενδύσεις. Άρα όταν λέμε ότι υπάρχει ένα κοινωνικό μπλοκ από εδώ που θα αντιμετωπίσει ένα άλλο κοινωνικό πολιτικό μπλοκ από εκεί, ξέρουμε ποιους έχουμε απέναντί μας. Γιατί οι μεγάλες κατασκευαστικές επιχειρήσεις είναι ανάντια στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, γιατί απλώς δεν βγάζουν λεφτά. Όταν ήμουνα στη Βρετανία, διάβαζα μια εφημερίδα ηλεκτρονική που ήταν αριστερή, που λεγόταν Counter Punch, δηλαδή μια αντιμπουνιά, αλλά είχε ένα ωραίο υπότιτλο. Και ο υπότιτλος ήταν We have all the right enemies. Έχουμε όλους τους σωστούς εχθρούς. Γιατί η αριστερά που δεν έχει εχθρούς, που δεν έχει αντιπάλους, δεν είναι αριστερά. Άρα χρειαζόμαστε να ξέρουμε ποιος είναι ο αντίπαλος και τι θέλουμε να κάνουμε εμείς. Αυτό είναι το μακροπρόθεσμο, το αναπτυξιακό μοντέλο, που πρέπει να είναι πράσινο, αλλά για να είναι πράσινο πρέπει να είναι κόκκινο. Γιατί αν δεν αντιμετωπίσουμε τις κοινωνικές ανισότητες, δεν θα αντιμετωπίσουμε το κλίμα. Αν δεν αρχίσουμε από τους πιο φτωχούς
και να τους αυξήσουμε το εισόδημα, να αρχίσουμε για την ανανέωση των σπιτιών τους πράσινο από τους πιο φτωχούς, απλώς δεν θα υπάρχει πράσινη μετάβαση. Το βλέπετε στην Πολωνία τώρα, το είδατε παλιά στη Γαλλία με τα κίτρινα γυλαίκα, μόλις αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου, δεν πειράζει τους πλούσιους, αλλά τους φτωχούς ανθρώπους που δεν έχουν μέσα μαζικής μεταφοράς, που είναι σε χωριά, που είναι σε μια χώρα που είναι, έχει το πρόβλημα ερήμωσης, όχι μόνο το δημογραφικό που είπες εσύ Θόδωρε, ένα άλλο τεράστιο πρόβλημα είναι της ερήμωσης της χώρας. Αν δεν αντιμετωπίσεις αυτόν τον κόσμο, πώς να σε υποστηρίξει για την πράσινη μετάβαση. Η ακρίβεια. Οικονομολόγοι, κάτι ξέρουμε κι εμείς εκτός από τους ανθρωπολόγους, ξέρουμε ακριβώς γιατί υπάρχει ακρίβεια στο φαγητό. Και το ξέρει και ο κύριος Κρέκας. Και το ξέρει και ο κύριος Μητσοτάκης. Το ξέρει γιατί ξέρει ότι τα 4 μεγάλα σούπερ μάρκετ αποτελούν καρτέλ και έχουν συγκεκριμένους μηχανισμούς για να κρατάνε τις τιμές ψηλά. Αυτοί οι μηχανισμοί, θα σας πω μόνο ένα, ότι λένε ότι παίρνουν ένα προϊόν για 10 ευρώ και άρα οι κακομοίριδες τι να κάνουν, θα το πουλήσουν για 12 για να βγάλουν κέρδος. Αυτό το προϊόν που λένε ότι το έχουν πάρει για 10 ευρώ, το έχουν πάρει για 6 ευρώ. Και άρα βγάζουν τεράστια κέρδη. Και αυτοί οι μηχανισμοί που είναι με πιστοτητικές, μη είναι με άλλους διαφορετικούς τρόπους, κρατάει ψηλά τις τιμές. Μας λέει ο Σκρέκας, μα εγώ θα το αντιμετωπίσω, θα έχετε όλοι ένα κινητό, θα έχετε ένα app και θα μπορείτε να κοιτάτε που είναι το πιο φθηνό προϊόν. Και έτσι θα πιέσετε τα σούπερ μάρκετ. Μα οι προσφορές των σούπερ μάρκετ είναι μέσα στο καρτέλ, είναι μέσα στο παιχνίδι. Είναι σαν τους δακτυλουργούς που σου λένε κοίτα εδώ, ενώ η δουλειά που σε κοροϊδεύουν είναι αλλού. Σου λέει ο Σκρέκας μαζί με τα 4 μεγάλα σούπερ μάρκετ, κοίτα τις προσφορές, ενώ οι προσφορές είναι μέρος του παιχνιδιού. Άρα μία κυβέρνηση που δεν τα βάζει με τα σούπερ μάρκετ δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Η αριστερά που πρέπει να βάλει αυτή την ατζέντα, πρέπει να είναι ξεκάθαρη. Μετά από την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ το 23, ο Μάκης Βορύδης, στην ομιλία του για τις προγραμματικές δηλώσεις, είπε το εξής, απευθυνόμενος και στο ΠΑΣΟΚ και στο ΚΚΕ και στο ΣΥΡΙΖΑ. Τους λέει το εξής, μπροστά ήμουνα. Δεν μου λέτε κύριοι της αντιπολίτευσης, εσείς είχατε πιο γενναιόδωρο πρόγραμμα από μένα. Έτσι δεν. Εσείς είχατε πιο γενναιόδωρο πρόγραμμα από εμάς τους Νέα Δημοκράτες. Περισσότερους καθηγητές θα βάζατε, περισσότερους νοσηλευτές και γιατρούς θα βάζατε, περισσότερη μείωση στη φορολογία θα βάζετε. Έτσι δεν είναι. Και χάσατε. Χάσατε από ένα κόμμα που ήταν πιο μίζερο, πιο φιδωλό. Γιατί χάσατε, αφού είχατε πιο γενναιόδωρο πρόγραμμα που θα αντιμετώπιζε τις ελλείψεις στα νοσοκομεία, στα σχολεία, που θα αντιμετώπιζε τα μεγάλα φορολογικά βάρη. Να σταματήσω για λίγο, κάτι έγινε. Συνεχίζω. Αν δεν απαντήσουμε σε αυτό, δεν θα πάει μπροστά ούτε ο αριστερός χώρος, ούτε ο προοδευτικός χώρος. Γιατί έχασε η αριστερή αντιπολίτευση, η προοδευτική αντιπολίτευση, παρόλο που είχε πιο γενναιόδωρο πρόγραμμα. Και η απάντηση είναι ως εξής. Έχασε γιατί δεν ήταν προφανές ότι αυτά που έλεγε μπορούσαν να γίνουν. Γιατί είναι αλήθεια ότι ο κόσμος ψηφίζει με την τσέπη του, αλλά περνάει πολλά φίλτρα αυτό για να πώς καταλαβαίνει ο κόσμος ποιος στέει, ποιος μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο.
και αν θέλεις ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα, δεν μπορεί να είσαι αρεστός σε όλους. Γι' αυτό σας είπα το παράδειγμα με τις μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, με τα σούπερ μάρκετ. Αν θες να είσαι αρεστός σε όλους, τελικά δεν θα είσαι αρεστός σε κανέναν. Αν δεν έχεις προτεραιότητες, ξέρετε, δεν ξέρω αν το έλεγες και εσύ, Θόδωρε, στο πανεπιστήμιο, πάντα έλεγα στους φοιτητές μου, όποιος έχει πολλές προτεραιότητες, είναι το ίδιο με κάποιον που δεν έχει καμία προτεραιότητα. Γιατί η προτεραιότητα ακριβώς αυτό σημαίνει, ότι θέλω να κάνω τα 5 πράγματα και μετά θα δω για τα άλλα. Αν σου πει κάποιος, εγώ έχω 35 προτεραιότητες, θα του πεις, τι είναι αυτό ακριβώς. Άρα, θέλαμε και εμείς του ΣΥΡΙΖΑ τότε να είμαστε αρεστοί σε όλους. Γιατί λέγαμε περισσότερους καθηγητές, περισσότερους γιατρούς, λιγότερους φόρους και δεν ήταν πιστευτό. Ένα παράδειγμα, για να δείτε πόσο σημαντικό είναι να είσαι και ριζοσπάστης, αλλά να είσαι και ρεαλιστής. Λέει ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ το 22, τελευταία ΔΕΘ πριν από τις εκλογές. Θα μειώσω το ΦΠΑ, το ειδικό φόρο κατανάλωση, όσο υπάρχει η ενεργειακή κρίση. Τι έλεγε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ? Έλεγε το πρώτο, χωρίς να λέει το δεύτερο. Δηλαδή έλεγε ότι θα μειώσω τους φόρους και τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, αλλά δεν είπε όσο υπάρχει κρίση. Άρα η Νέα Δημοκρατία μπορούσε να βάλει ό,τι θέλει στην κοστολόγηση. Σας το λέω αυτό να μην είμαστε γενναιόδοροι, να μην αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα, όχι. Σας το λέω για να μπορέσουμε να έχουμε μια πολιτική η οποία είναι σοβαρή. Όταν ο κύριος Κασελάκης τώρα λέει στο οικονομικό του πρόγραμμα θα μειώσω τους φόρους μέχρι 100.000, για τεχνικούς λόγους που μπορώ να σας το πω μετά, ουσιαστικά κάποιος με 300.000 εισόδημα θα δει μειωμένο φόρο, αλλά ας πούμε μέχρι 100.000, πώς είναι πιστευτό να το πεις ότι αυτό θα το κάνεις και συγχρόνως θα μπορέσεις να κάνεις τα άλλα καλά που λες στο κοινωνικό κράτος και πάει λέγοντας. Δεν είσαι πιστευτός. Και είναι και χειρότερο, γιατί η εξήγηση γιατί θέλει να μειώσει τους φόρους μέχρι 100.000 είναι χειρότερο από την ανακοίνωση. Και αυτό το έλεγα στους φοιτητές μου όταν κάνανε κάποια δικαιολογία γιατί αργήσανε να φέρουν τη δουλειά, την εργασία τους, έλεγα πάντα η δικαιολογία είναι χειρότερο από το αρχικό παράπτωμα. Ποιο είναι το αρχικό παράπτωμα? Να μειώνεις τους φόρους σε ανθρώπους που έχουν 100.000. Ποια είναι η δικαιολογία? Ότι αυτό θα δώσει νέα δυναμική στην οικονομία. Ότι οι πλούσιοι θα πληρώνουν λιγότερο φόρο, θα γίνουν επενδύσεις και κάπου στο τέλος θα υπάρχουν επενδύσεις και αυτό θα αυξήσει το εισόδημα των πιο φτωχών στο τέλος. Αυτό ακριβώς λεγότανε το trickle-down economics. Ήτανε δηλαδή ότι μειώνοντας τους φόρους στους πλούσιους, τελικά θα κερδίσουν και οι φτωχοί κάποτε στο μέλλον. Ο Biden, που πρέπει να σας πω ότι δεν έχει μια φυσική ροπή προς τον αριστερισμό, το πρώτο πράγμα που είπε όταν βγήκε ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, είπε ότι το trickle-down economics δεν δουλεύει και δεν πιστεύω ότι δούλεψε ποτέ. Άρα γι' αυτό σας λέω, δεν μπορεί να είσαι αρεστός σε όλους. Και όταν θέλεις να δώσεις τη μάχη για την ακροδεξιά, δεν μπορείς να υιοθετείς την ατζέντα της ακροδεξιάς. Δεν μπορείς δηλαδή να κάνεις αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία, που λέει ότι βάζει το πελέρι μέσα στο ψηφοδέλτιο και θα αντιμετωπίσει την ακροδεξιά. Ούτε μπορεί να λες ότι είσαι και με το τείχος και με τους μετανάστες. Γιατί άμα το λες αυτό, δεν σε πιστεύει. Αντιθέτως, εγώ πιστεύω όταν θα έρθει ο χρόνος να είναι επίκαιρος μια νέα κυβέρνηση αριστεράς, πρέπει να πούμε το εξής, ότι εμείς αυτοί είμαστε. Το λέει ο Κουτσούμπας ότι αυτοί είμαστε. Τι σημαίνει αυτοί είμαστε? Σας παρουσιάζουμε ένα πρόγραμμα που θα αντιμετωπίσει την ανάπτυξη, τα κοινωνικά προβλήματα,
μέσα στο πρόγραμμά μας θα είναι πράγματα που δεν συμφωνείτε. Αλλά αυτή είναι η αριστερή. Σε όλα τα πακέτα που θα έχετε να επιλέξετε εκλογικά θα υπάρχουν πράγματα που σας αρέσουν και πράγματα που δεν σας αρέσουν. Αλλά δεν θα πούμε ψέματα για να κερδίσουμε τις εκλογές. Δεν θα πούμε ότι πιστεύουμε σε κάτι που δεν πιστεύουμε μόνο για είμαστε αρεστοί. Γιατί ο κόσμος μυρίζεται ποιος λέει κάτι που το πιστεύει και ποιος λέει γιατί θέλει την εξουσία. Έχει ένα ένστικτο ο κόσμος όταν ένας πολιτικός το λέει κάτι για να είναι αριστός και ένας πολιτικός που το λέει γιατί το πιστεύει. Και αριστερά θα βάλει και θέματα που δεν είναι αριστά στην κοινωνία. Σας δίνω ένα τελευταίο παράδειγμα, μάλλον μιλάω πολύ και μετά θα το κλείσω. Το 17 περάσαμε το σύμφωνο συμβίωσης. Σωστά. Αν είχαμε κάνει δημοψήφισμα εκείνη την μέρα αντί για να το ψηφίσουμε, θα περνούσε? Εγώ λέω όχι, δεν θα περνούσε. Τώρα, όχι μόνο θα περνούσε, αλλά η Νέα Δημοκρατία πέρασε και το πολιτικό γάμο. Δηλαδή, η αριστερά ήταν μπροστά. Σου έλεγε τώρα δεν υπάρχει η συμφωνία σε αυτό. Δεν είναι ηγεμονικό αυτό το θέμα. Αλλά επειδή εμείς πιστεύουμε ότι είναι ένα σωστό μέτρο και ο κόσμος που φοβάται θα δει όταν θα γίνει, δεν έχει τίποτα να φοβηθεί, το προχωρήσαμε. Άρα οι αριστεροί και αριστερές βάζουν και θέματα που δεν είναι δημοφιλή αυτή τη στιγμή. Μαζί με πράγματα που μπορεί να γίνουν δημοφιλή, με προτεραιότητες βεβαίως. Άρα πώς απαντάω στο κυρίαρχο ζήτημα? Ότι ο κόσμος φοβάται ότι αν η αριστερά και ο προοδευτικός χώρος δεν κάνει κάτι, θα έχουμε για πολλά χρόνια ακόμα την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είτε με τον κύριο Μητσοτάκη, είτε με κάποιον άλλον. Απαντάμε ότι η Νέα Αριστερά είναι εδώ για να προωθήσει μία ατζέντα 5-6 αιχμές μετά από τις εκλογές προς συζήτηση με την κοινωνία και με τα πολιτικά κόμματα ποια είναι οι βασικοί πυλώνες μιας εναλλακτικής πολιτικής χωρίς ταμπού. Θα συζητήσουμε και τους εξοπλισμούς, γιατί δεν είναι δυνατόν να πιστεύεις ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να έχει το ποσοστό που ξοδεύει στους εξοπλισμούς και να έχει και κοινωνικό κράτος, και τη φορολογία και τη δημοκρατία και τα δικαιώματα. Θα βάλουμε μια ατζέντα να ξεπλοκάρουμε αυτή την κοινωνία. Να ξεμπλοκάρει η οικονομία, η κοινωνία και το κράτος δικαίου που τόσο έχει θυχτεί τα τελευταία χρόνια. Είναι ένας αισιόδοξος, απαιτητικός ρόλος για τη Νέα Αριστερά. Αλλά σε μας έχει πέσει αυτός ο ρόλος. Θα το παλέψουμε μαζί σας. Και θέλω να τελειώσω με το εξής παλιοκομμουνιστικό. Στην παράδοση των κομμουνιστικών κομμάτων ερχόταν ένας καθοδηγητής και στο ΚΚΕ και στο εσωτερικό υπήρχε και σε όλα τα κομμουνιστικά κόμματα και έκανε μια μεγάλη ανάλυση για το καπιταλισμό στον κόσμο, μετά το καπιταλισμό στην Ευρώπη, μετά το καπιταλισμό στην Ελλάδα, μετά τις συνθήκες πάλι στην Ελλάδα και τελείωνε πάντα με τις υποχρεώσεις κάθε συντρόφου και κάθε συντρόφισσες. Η άποψή μου είναι ότι έτσι θα τελειώσω. Γιατί νομίζω ότι βλέπετε ότι στις δημοσκοπήσεις η Νέα Αριστερά συνεχώς τσιπάει λίγο και ξεπερνάει το κατόφλι της 3%. Αυτό το 3% είναι τελείως συμπαγές. Απλώς έχουμε ένα πρόβλημα ορατότητας. Δηλαδή, ακόμα και εγώ, που δεν λέω για αυτό να αυτολογήσω, που είμαι γνωστός κατά κάποιο τρόπο, πηγαίνω κάπου σε μια λαϊκή, εδώ δεν έγινε τόσο πολύ αλήθεια, αλλά γενικά πηγαίνω σε μια λαϊκή και με ρωτάνε εσύ έφυγες, είσαι με το ΣΥΡΙΖΑ, είσαι με το κάτι άλλο. Άρα η ορατότητα είναι αυτό που στις τελευταίες 2 εβδομάδες μπορεί να κάνει τη διαφορά.
Και η ορατότητα βεβαίως είναι και από τα σποτάκια στην τηλεόραση, είναι και στην παρουσία στην τηλεόραση, είναι και στα περίπτερα που έχουμε, αλλά στο τέλος της ημέρας η ορατότητα θα αυξηθεί από τι κάνετε εσείς. Δεν μπορεί να τα κάνει όλα ο Αλέξης, δεν μπορεί να το κάνουν οι 11 βουλευτές, δεν μπορεί να το κάνουν οι 42 υποψήφοι ευρωβουλευτές, δεν μπορεί να το κάνει το οργανωτικό, μόνο εσείς το κάνετε. Και γι' αυτό τελειώνω με τις δικές σας υποχρεώσεις, της καθεμία και του καθένα, να μπορέσετε δηλαδή με τα φυλάδια μας, με το μπλα μπλα, ο κόσμος να καταλάβει ό,τι τον ενδιαφέρει, τι φέρει η Νέα Αριστερά, γιατί φύγαμε από το ΣΥΡΙΖΑ, όλα τα ερωτήματα που ξέρετε ότι πολλοί απλοί άνθρωποι έχουν κανονικές ανησυχίες. Άρα όλοι μαζί θα το παλέψουμε, εγώ είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος ότι μπορούμε και θα το καταφέρουμε και μετά, να μην σας στενοχωρήσω γιατί πήγα να πω την τελευταία μου κουβέντα, θα έχετε ακόμα περισσότερες υποχρεώσεις, το αφήνω αυτό, όταν με ξανακαλέσετε μετά από το καλοκαίρι θα τα ξαναπούμε τις νέες υποχρεώσεις. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.